αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι να απορεί κανείς πως η Κομισιόν, που εν πάση περιπτώσει με πάρα πολλούς τρόπους διακηρύσει ότι υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά και των ανεξάρτητων αρχών, παρεμβαίνει πως, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρεμβαίνει στον Υπουργό Οικονομικών και του υποδεικνύει με έναν τρόπο να υπερασπίσει σε μία διαδικασία πρώτερης περίοδου, ακριβώς, του 2010. Μάλιστα, έτσι. Μέχρι 2015. 2010 μέχρι 2015, αλλά μία υπόθεση που ξεκινάει πολύ παλιά να υπερασπίσει σε μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη να πάρει μία ορισμένη θέση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, κάνω την υπόθεση, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υποδείξει ότι ο κύριος Γεωργίου είναι ένοχος, ας το πούμε, αλλά είναι της ίδιας βαρύτητας ως παρέμβαση είτε το ένα είτε το άλλο. Πρακτικά τι σημαίνει όμως αυτό? Πρακτικά θα έχουμε σημαίνει... εμπόδια, για παράδειγμα, στο ζήτημα της αξιολόγησης, θα έχουμε εμπόδια στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης του χρέους. Να περάσουμε στην ουσία του πράγματος. Έχετε δίκιο, κύριε Σιαφάκα, γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Νομίζω ότι η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών αυτό το πράγμα δείχνει ακριβώς. Εάν η Επιτροπή έχει στοιχεία να καταθέσει, μπορεί να τα καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης και όλα τα υπόλοιπα να κυλήσουν σε μια διαδικασία που ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, από τη Δευτέρα και με τη συνάντηση του, του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Σταθάκη με τον κύριο Μοσχοβίση. Και το Eurogroup έχουμε πει. Και το Eurogroup. Συνεπώς, νομίζω ότι η ουσία βρίσκεται πέρα από αυτό το οποίο καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Μάλιστα. Δηλαδή μια παρέμβαση σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και η οποία πραγματικά δημιουργεί έκπληξη. Να πάμε και στην κυρία Ζώ...